Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, έχουμε θέμα. Και έχουμε θέμα διότι κάθε Κυριακή φέρνουμε εδώ, σε αυτή την εκπομπή, στελέχη των κομμάτων, πολιτικούς, βουλευτές και όλοι οι άλλοι που θα ακολουθήσουν μετά τις γιορτές και σας έχουμε πραγματικά εκπλήξεις. Και φυσικά δίνουμε τη δυνατότητα σε εσάς που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, τους διαδικτυακούς δηλαδή τηλεθεατές, να θέτετε τις ερωτήσεις σας, να γράφετε τις ερωτήσεις σας με δύο απλούς τρόπους. Τους έχουμε εξηγήσει κάθε φορά. Τους εξηγούμε μάλλον κάθε φορά. Ο πρώτος είναι με μια πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, ask.fm/έχω θέμα. Τη βλέπετε από κάτω ακριβώς, πληκτρολογείτε αυτό στο URL στον υπολογιστή σας. Εκεί λοιπόν μπαίνετε σε μια πλατφόρμα όπου σας ζητάει να θέσετε την ερώτησή σας προς τον συνεντευξιαζόμενο που βρίσκεται κάθε φορά εδώ στο τραπέζι αυτής εδώ της εκπομπής. Γράφετε την ερώτησή σας ανώνυμα βεβαίως. Αν θέλετε κάποιοι, γράφετε και το όνομά σας, αλλά το κάναμε έτσι ώστε να μπορείτε να ρωτάτε όλοι. Και ο δεύτερος τρόπος, όπως παρακολουθείτε από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας, όπως έχετε ανοιχτεί τη σελίδα σας, στο κάτω μέρος μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του Facebook, αρκεί να έχετε λογαριασμό και θέτετε, γράφετε την ερώτησή σας ή και το σχόλιο σας όσον αφορά την συνέντευξη που παρακολουθείτε. Θα καλησπερίσω λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μας τον Βασίλη τον Πρημικύρη. Καλησπέρα κύριε Πρημικύρη. Καλησπέρα. Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας. Της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά θα ήθελα να αρχίσω με την τελευταία δημοσκόπηση. Μας. Κυριακάτικη φρέσκια δημοσκόπηση. Φρέσκο πράγμα. Φρέσκο δηλαδή. Πράγμα. Που φαίνεται ότι καταρχάς πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Αλλά για ένα κόμμα της αριστεράς, με την διαφορετικότητα της αριστεράς, η σημαντικότερη δημοσκόπηση είναι η επαφή με τον κόσμο. Με τους πολίτες, με τα κοινωνικά στρώματα που η ίδια η αριστερά θέλει να εκφράσει. Οπωσδήποτε όμως είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη δουλειά μας. Δεν είναι όμως το κυρίαρχο. Πιστεύετε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα ή πιστεύετε πιο πολύ στις δημοσκοπήσεις που γίνονται δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές? Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και δημοσκοπήσεις στη χώρα μας, αλλά αυτό δεν συμβαίνει μοναχά στην Ελλάδα, που διαψεύσει ένα πρωταγωδός. Ποιος φανταζόταν ή ποια δημοσκόπηση έδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ του 27%? Καμία, αν δεν κάνω λάθος. Οπωσδήποτε όμως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάσεις ότι πάνε τα πράγματα εκεί. Και από τις δημοσκοπήσεις, μια και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο μήνα, βλέπουμε ότι το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι καθαρό. Για να το δούμε. Απέναντι στην Σας διαβάζω τη σημερινή. Ποσοστό 22,5% συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης και έρχεται πρώτος ως προς την πρόθεση ψήφου. Ενώ δεύτερη ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 17,6%. Για επανέλαβε τα δύο νούμερα. 22,5%, 17,6%. Δημοσκόπηση 21-12. Περίπου 5 μονάδες διαφορά. Μισό λεπτό. Όχι, αυτή είναι λίγο προηγούμενη, θα σας πω για ποιο λόγο. Είναι η δημοσκόπηση για τον, που έχει κάνει η ΡΑΣ για τον τύπο της Κυριακής. Με συγχωρείτε, ήταν προηγούμενη η άλλη. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 24,1%. Η Νέα Δημοκρατία 23,7%. Το ΠΑΣΟΚ 4,5%. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,7%. Η Χρυσή Αυγή 6,1%. Μάλιστα. Η Δημοκρατική Αριστερά 3,4%. Το ΚΚΕ 6,3%. Οι Οικολόγοι Πράσινοι 1,65%, η Ανταρσία ανοιχνεύεται 1,3%, άλλο κόμμα 4,2%, άκυρο λευκό 3%, αναποφάσιστη 17,1%. Και η άλλη όμως που σας διάβασα πριν είναι από άλλη εταιρεία. Ναι, εντάξει. Σας είπα ότι αν θέλουμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις, μόνο σαν τάση μπορούμε να τις δούμε. Ωραία, αν τις δούμε σαν τάση. Πηγαίνοντας προς τις εκλογές, μην ξεχνάμε, θα έρθουν και άλλα στοιχεία τέτοια που θα επηρεάσουν την ψήφο σε σημαντικό βαθμό. Σίγουρα. Έτσι. Όμως θέλω δηλαδή να σας ρωτήσω. Δηλαδή δημοσκοπήσεις που δείχνουν σε τέτοιο μεγάλο ύψος ακόμα μια εγκληματική οργάνωση, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, που εκφράζουν κυρίως την αγανάκτηση, η οποία αγανάκτηση δεν πηγαίνει προς τα αριστερά, αλλά αγανάκτηση προς το σάπιο δικοματικό σύστημα και εκφράζεται από την Χρυσή Αυγή. Σας πληροφορώ
ότι ο ελληνικός λαός, όσο και αγανακτισμένος κι αν είναι, έτσι, με μια κυβέρνηση, θα σκεφτεί πάρα πολύ καλά να ξαναψηφίσει ή να ψηφίσει μια οργάνωση σαν τη Χρυσή Αυγή. Γιατί και το αποτέλεσμα που πήρε στις προηγούμενες εκλογές στη Χρυσή Αυγή, ναι, ήταν ένα αποτέλεσμα που είχαμε παραδοσιακά, και έχουμε παραδοσιακά ένα 3-4% του ελληνικού λαού που μα Εθνική Παράταξη, μα λαός, ψήφιζε πάνω τε κόμματα της άκρας δεξιάς. Βέβαια, με την αύξηση της αγανάκτησης προς τα δεξιά, φτάσαμε στο αποτέλεσμα που φτάσαμε. Ωραία. Να σας πω όμως τουλάχιστον, αφού λέτε για αυτή την τάση, όπως ρωτάμε κάθε φορά στελέχη κομμάτων που έρχονται εδώ βουλευτές, από αυτά τα αποτελέσματα δεν βγαίνει αυτοδυναμία σε κανέναν. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και το ερώτημα είναι, το κάνουμε κάθε φορά. Ο καθένας έχει την άποψή του βεβαίως. Τώρα εσείς. Θα σας πω ένα πράγμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εδώ χρειάζεται συνεργασία για να γίνεται η κυβέρνηση. Κατάλαβα. Έτσι δεν είναι? Θα σας πω ένα πράγμα. Καταρχάς, στη χώρα μας είχαμε ένα δικομματικό σύστημα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Που συγκέντρωνε σχεδόν το 80% και παραπάνω της ψήφου του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Αυτό το δικομματικό σύστημα εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει πλέον. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, εναλλαγή Πασόκ. Τώρα Νέα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Μιλιάδες. Πώς, αφού ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Επομένως, το σύστημα το πολιτικό της χώρας, mm-hmm, θα επιδιώξει να διαμορφώσει όχι ένα δικομματικό σύστημα, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρξει. Ούτε αυτοδυναμία έχει Νέα Δημοκρατία. Το δε Πασόκ υπάρχει σήμερα, θα είναι πολιτική νεκροφιλία να πει κανένας ότι είναι οπαδός του Πασόκ έτσι ανοιχτά. Αλλά και οι δύο μαζί δεν θα συγκεντρώσουν παραπάνω από 30-35%. Άρα δικομματισμός δεν υπάρχει. Θα επιδιωχτεί το διπολικό σύστημα. Δηλαδή κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά. Θα πάμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση να γίνει ένα διπολικό σύστημα γίνονται. Όμως και πάλι στη χώρα μας δεν μπορεί να σταθεί αυτό το σύστημα. Γιατί η μεν κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία με τις εφεδρίες της άκρας δεξιάς, ναι, μπορεί να σταθεί σαν πόλος, θα μπορούσαμε να πούμε, μέχρι σήμερα με τα ευρήματα τα δημοσκοπικά που έχουμε. Η κεντροαριστερά, Πασόκ και Δημάρ, που στον ένα ή στον άλλο βαθμό ευαγγελίζονται την κεντροαριστερά και μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, δεν ξεπερνάνε το 10%. Ωραία, και θέλω υπάρχει και κίνδυνος όμως, μάλιστα, να μην είναι και στην επόμενη Βουλή. Θα το δούμε αυτό. Επομένως, για να κάνουμε αυτές τις αναλύσεις. Ορίστε. Δεν μου απαντήσατε στην ερώτησή μου. Σας λέω. Για το θέμα της αυτοδυναμίας. Ναι. Και λέω σας καθαρά, ρωτάω, έχεις δίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Αν ήταν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών, ποιος θα διάλεγε για να κάνει κυβέρνηση? Θα σας απαντήσω. Ναι. Για το ζήτημα της αυτοδυναμίας και ποια είναι η θέση μας. Ναι. Εμείς οπωσδήποτε θα επιδιώξουμε μέχρι τις εκλογές. Και είμαστε και πεισμένοι, το υπογραμμίζω, ναι, ότι θα διαμορφωθεί μια νέα πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία, ένα κοινωνικό ρεύμα συγκατάθεσης υπέρ της αριστεράς και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για μας. Όταν έρθουν οι εκλογές. Αν δεν συμβεί αυτό της αυτοδυναμίας, ναι, γιατί και αυτοδυναμία να έχουμε εμείς, θα επιδιώξουμε τη συνεργασία με όλες τις αριστερές. Απλώνω λιγάκι την απάντησή μου στην ερώτησή σου, γιατί εύκολα θα μπορούσα να σου πω θα έχουμε αυτοδυναμία. Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, σε πληροφορώ ότι θα έχουμε τέτοια σεισμική κατάσταση στο πολιτικό σύστημα που θα διαμορφωθούν νέα πολιτικά μορφώματα, διότι με αυτά τα δεδομένα σήμερα εμείς επιδιώκουμε τη συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις της αριστεράς. Ξέρουμε όμως πολύ καλά, δυστυχώς, με μεγάλη μου λύπη το λέω, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Δεν νομίζω εξακολουθεί. Μιλάτε για δυνάμεις εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς ή και μέσα στη Βουλή? Και τις κοιτάξτε να δείτε. Συνεργασία σε μια σειρά από ζητήματα μέσα και έξω από τη Βουλή με το ΚΚΕ. Και όχι μοναχά με το ΚΚΕ. Και με τη Δημοκρατική Αριστερά. Μάλιστα. Παράδειγμα, οι τελευταίες ψηφοφορίες. Και με τους ανεξάρτητους Έλληνες είχαμε. Αλλά προσέξτε, δεν φτάνει το αντιμνημονιακό. Γίνομαι αντιληπτός, για να πούμε ότι διαμορφώνονται σταθερές πολιτικές συμμαχίες κυβερνητικού τύπου. Επομένως, εμείς θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό μια ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στο δημοκρατικό σύστημα, στο δικοματικό σύστημα. Σύστημα. Ένα το κρατούμε. Ναι. Αν δεν συμβεί αυτό,
μετά τις εκλογές θα δούμε πόσα πίδια έχει ο Σάκος. Δηλαδή θα καλέσουμε εκείνες τις δυνάμεις πάνω σε ένα μήνυμο, σε μια μήνυμη προγραμματική σύγκληση να προχωρήσουμε. Ωραία. Σας διαβάζω δήλωση και πρόταση στέλεχου σας. Κυβέρνηση θα σας πω τώρα. Κυβέρνηση με βάση τον ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασία με ΚΚΕ, Ανταρσία και ριζοσπαστική οικολογία, ακόμα και εκτός ευρώ, προτείνει επίσημα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τη δική του ξεκάθαρη πρόταση κατέβασε στην πρώτη ιδρυτική συνδιάσκεψη των νέων του ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Ταλέπορος από το Αριστερό Ρεύμα Νεολαίας. Μας. Μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς. Βέβαια. Όπως αναφέρει λοιπόν και είναι δημοσιογράφος. Και μου είναι άκρος συμπαθής. Ναι. Έκανε μια πρόταση. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί έκανε μια πρόταση. Αυτή δεν είναι η πρόταση του Ταλέπορου. Τώρα να μιλήσουμε τα πράγματα που θέλουμε. Πώς δημοσιεύεται. Ναι, ναι. Άλλο αν δεν είναι. Όχι, 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 δεν είναι. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ανταρσία. Μαζί. Αυτή είναι πρόταση που κατέβασε η αριστερή πλατφόρμα με το αριστερό ρεύμα. Ωραία. Έτσι, στο συνέδριό μας. Το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του. Αυτή η πρόταση καλεί το 30 και πάνω% του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν είναι μια σοβαρή πρόταση. Είναι υπαρκτή πρόταση. Και θα σας πω για το εξής. Σε αυτό το τρόπο. Αλλά προσέξτε εσείς... και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω το τι λέει ο Πρημικύρης, το τι λέει ο Λαφαζάνης ή ο Βαδημούλης, αλλά τι λέει επίσημα το κόμμα μου και οι θέσεις του που είναι οι συνεδριακές του θέσεις. Οι συνεδριακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε ξεκάθαρα για μια κυβέρνηση σε αντίθεση και σε ρήξη με το σάπιο δικοματικό σύστημα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, με κέντρο το ΣΥΡΙΖΑ και με τις άλλες αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις σε αντιμνημονιακή κατεύθυνση. Σε αντιμνημονιακή κατεύθυνση. Θα σας πω όμως κάτι, επειδή στη θέση που κάθεστε εσείς σήμερα έχει καθίσει πρόσφατα στέλεχος της Ανταρσία. Μάλιστα. Τον ρώτησα ευθέως και του λέω, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και μου απάντησε όχι. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς από τη μία υπάρχουν στελέχη δικά σας που λένε ναι, απ' την άλλη όμως έρχεται η Ανταρσία και λέει, τώρα όσον αφορά το κουκουέ. Στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ. Σίγουρα ποτέ μιλές ποτέ. Εμείς τι επιδιώκουμε. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων σε κανένα κόμμα της αριστεράς. Γιατί στο λέω αυτό. Είσαι νέος άνθρωπος, νέος δημοσιογράφος, έτσι. Εγώ λιγάκι έχω προχωρημένα τα χρόνια μου μέσα στο, και τις ταλαιπωρίες μου, αν θέλεις, μέσα στον χώρο της αριστεράς. Με την οποία είμαι συνδεδεμένος με μια ερωτική σχέση με αυτή την αριστερά. Και έχω να σου πω ένα πράγμα. Ότι η αριστερά, αυτοκριτικά στο λέω αυτό το πράγμα, το μεγαλύτερο πρόβλημά της δεν ήταν η φαντασία που έχει για προτάσεις ακόμα και εξουσίας, για οι απαντήσεις που δίνει για το πρόβλημα της καθημερινότητας του κάθε πολίτη. Το μεγάλο πρόβλημά της ήταν το πρόβλημα της αχιβάδας, του συνδρόμου της αχιβάδας. Τι είναι αυτό? Για εξηγήστε μας. Της πολυδιάσπασης δηλαδή. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ καταφέραμε κάτι πρωτόγνωρο για την Ευρώπη, όπου υπήρχε, ειδικότερα την Νότια Ευρώπη, ένα ισχυρό αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα, να συνενώσουμε πολλά πολιτικά υποκείμενα σε μια πολιτική συμμαχία στην αρχή, ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ, που ήταν από δυνάμεις της παραδοσιακής αριστεράς, που κατά διαστήματα είχαν διασπαστεί από τη βασική μήτρα που βγήκαμε οι περισσότεροι. Εγώ βγήκα από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Έτσι. Συντροφή με τη διάσπαση που έγινε έτσι, το 89-90. Υπάρχουν σύντροφοί μου μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βγήκαν ακόμα από τη διάσπαση του 68 και σε διάφορες άλλες διασπάσεις που είχε η αριστερά. Γι' αυτό λέω το σύνδρομο της αμοιβάδας, δηλαδή της διάσπασης και του χωρισμού. Εμείς κάναμε τα τελευταία χρόνια μια αντίθετη πορεία. Να ενώσετε. Όχι το χωρισμό, αλλά την ενότητα. Μάλιστα. Και σε αυτό μετρηθήκαμε. Και οδηγήσαμε την ελληνική αριστερά στο σύνολό της να είναι πάνω από το 35% του εκλογικού σώματος μιας χώρας καπιταλιστικής στην Ευρώπη. Με ιδιόμορφες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε, είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν στο κέντρο της πολιτικής επικαιρότητας
και της διπλανής μας χώρας. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και του Μπερλουσκόνη και της ΡΑΗ, της κρατικής τηλεόρασης, ήρθαν να ρωτήσουν και να μάθουν τι κάνει αυτό το πειραματόζωο που λέγεται Ελλάδα πρώτα και κύρια, και δεύτερον τι κάνει η αριστερά, η οποία καταφέρνει να συσπυρώσει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της αγανάκτησης του ελληνικού λαού. Γιατί εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι με το 27% δεν έγιναν απότομα από μια μέρα στην άλλη όλοι αυτοί το 27% αριστεροί. Αλλά έχουμε τη δύναμη να αφομοιώσουμε και να αλλάξουμε προσωπικότητα και συνειδήσεις ενός κόσμου που μέσα από την αγανάκτηση οδηγείται σε μια πολιτική πρόταση προσθετική κατεύθυνση πρώτα και κύρια για τον ίδιο. Βάλτε μια ανωτελεία, διότι έχουν έρθει και ερωτήσεις τηλεθεατών και θέλω να προχωρήσω σε ερωτήσεις που έχουμε σήμερα στην ατζέντα. Επομένως, πολύ σημαντικές. Κάνουμε δηλαδή μια αντίθετη πορεία από αυτή που είχαμε συνηθίσει στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή την ενότητα. Και είμαστε πεισμένοι, και θα τελειώσω με αυτό, λοιπόν, με συγχωρείς που μακρηγόρησα λιγάκι, αλλά είμαι πεισμένος ότι μετά τις εκλογές ακόμα και η ηγεσία του Περισσού που δυστυχώς εξακολουθεί να βρίσκεται σε αντιλήψεις εκταριστικές και κλεισίματος, θα μετρηθεί με μια πραγματικότητα και με τον ίδιο τον κόσμο. Και θα είναι η πραγματικότητα. Ή θα σταθούν με το λαό ενάντια στα μονοπόλια και στην άρχουσα τάξη της χώρας, ή θα ταυτιστούν ή θα γίνουν η πέμπτη φάλαγγα, το λέω έτσι με αγριότητα αυτό να μου επιτρέψει. Ναι, σας καταλαβαίνω. Γιατί... σε τοποθετήσεις και σε θέσεις απομονωτισμού που θα οδηγήσουν ή μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ήττα συνολικά την αριστερά, που θα κάνει την αριστερά να ξανασηκώσει το κεφάλι μετά από 50 χρόνια. Θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ και η φίλη μου η Αλέκα και ο σύντροφός μου ο Κουτσούμπας και οι άλλοι. Θα έχω κάτι δηλώσει του Κουτσούμπα, θα τη σχολιάσουμε σε λίγο. Για πείτε μου, 153 βουλευτές έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Κάθε φορά που έχουμε και μια ψηφοφορία ονομαστική, γίνονται 150. Φεύγει και ένας. Εδώ είμαστε. Θα αντέξει, τι λέτε? Εγώ πιστεύω πως όχι. Όχι. Αλλά σας λέω ότι αυτή η κυβέρνηση, εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω και η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουμε να ιτηθεί μοναχά στη Βουλή. Αλλά... θέλουμε να ιτηθεί πρώτα και κύρια στην κοινωνία. Να οριμάσει αυτό που είπα, σας είπα στην αρχή, μια νέα πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία που να διώξει αυτή την κυβέρνηση, να ανατρέψει αυτές τις καταστάσεις. Ακούω από στελέχη σας και από βουλευτές σας ότι είναι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Με οποιοδήποτε τρόπο. Όλοι. Όλοι. Με μια φωνή. Αλλά είναι στόχος. Βεβαίως. Είναι στόχος. Αλλά καταλαβαίνετε τη διαφορά. Ένα πράγμα είναι να πέσει σαν όριμο φρούτο, όπως θα φαντάζονται κάποιοι, αν και εγώ είμαι πεισμένος προσωπικά ότι αυτοί θα είναι γαντζωμένοι στις καρέκλες τους μέχρι και την τελευταία στιγμή. Είδαμε τους παλικαρισμούς και τους περίφημους αντάρτες πάντοτε πριν από μια κρίσιμη ψηφοφορία, τον κύριο Ταμίλο, διάφορους βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία. Κόκκινες γραμμές, συνέχεια. Τελικά μόλις πάνε να ψηφίσουν, δεν μου αρέσει η έκφραση αυτή, αλλά θα την πω γιατί συνηθίζεται. Να την πείτε, όχι, είναι διαδίκτυο και μπορείτε να την πείτε. Γίνονται κότες. Α, εντάξει, δεν είναι τόσο. Δηλαδή, αμέσως να μαζευτούν στο Μαντρί. Γιατί ξέρουν, από την άλλη πλευρά, έχοντας και την αβεροφική μάλιστα, ότι έξω από το Μαντρί κάποιον τον τρώει ο λύγκος, φοβισμένοι, αυτοί οι παλικαρισμοί θα τους οδηγήσουν στην κατάρρευση και θα οδηγήσουν στην κατάρρευση αυτής της κυβέρνησης. Θέλω δεν έχουν ανάστημα δηλαδή. Θέλω την άποψή σας, γιατί ακούγεται ότι ο Πολύδωρας έδειξε ανάστημα. Ναι. Εχθές. Ποιος ο Πολύδωρας? Η λαϊκή. Δεν έχει ξεκαθαριστεί όμως. Δεν έχει ξεκαθαρίσει και περιμένω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Έχει και κλειστό το τηλέφωνο της από χθες το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφορία εσείς καλύτερη από μένα. Και εγώ προσπάθησα να πληροφορηθώ. Να δούμε τι γίνεται. Τώρα, να σας πάω όμως σε κάτι άλλο που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι κάτι ετοιμάζεται με 58 στελέχη, να το πούμε, 58 γραφές. Τι είναι αυτή η κεντροαριστερά? Μήπως γίνει κόμμα? Στέλεχος και βουλευτής δικό σας έχει πει για αυτό συγκεκριμένα ότι ίσως το φτιάξουν για να χτυπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, το πιστεύετε? Όχι, ίσως το φτιάξουν για να χτυπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούν να φτιάξουν για να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα στην αρχή, βλέπετε ότι ένα νέο κόμμα δηλαδή. Το εισηγητικό που κάναμε, που ήταν λιγάκι μακρό σκελέ, όμως
οδηγεί στη δεύτερη ερώτησή σου για την κέντρο αριστερά και τους 58. Δεν αυτά είναι μόνο 58, είναι και ανεξάρτητη μέση, ναι, τώρα. Γιατί είναι 108 να είναι. Είναι πολύ ανεξάρτητη. Αν είδατε όμως το θέατρο, ναι, εκεί, ήταν όλες οι παλιές φάτσες, όλα τα πολιτικά ρετάλια της κεντροαριστεράς του Σιμίτη. Της Ελλάδας, της πανίσχυρης, που τελικά μας οδήγησε σε αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή που περνάει ο λαός μας σήμερα. Δηλαδή, η προσπάθεια, σας είπα, του συστήματος είναι να εξασφαλίσουν έναν διπολισμό εναλλαγής κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, που στην ουσία δεν θα πειράξει καθόλου το σύστημα. Διαχειριστικό θα είναι αυτό. Ναι. Σε αυτή τη διαχειριστική κατάσταση κάνουν προσπάθεια να ανεκαναστήσουν την κεντροαριστερά. Αλλά κεντροαριστερά, αυτό γιατί, καινούριο γιατί θα είναι με το Βενιζέλο, ναι, μέσα. Αλλά αυτό γιατί να μην γίνει? Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα γίνει? Σας λέω ότι θα γίνει διότι, πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η δύναμη που θα συσπηρώσει όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος στον Α ή στον Β βαθμό έχει διαφοροποιηθεί από τις μνημονιακές πολιτικές σε προοδευτική κατεύθυνση και όχι σε φασιστοειδή κατεύθυνση όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Έτσι. Και γιατί ο ελληνικός λαός δεν θα προχωρήσει, όχι γιατί το θέλουμε εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ή γιατί έτσι το φαντασιώνει το πριμικύρης. Αλλά γιατί ο ελληνικός λαός δεν έχει και το μήνυμο μνήμη την έχει. Ποιοι θα είναι αυτοί? Και ποιοι είναι ο πίστης? Θα σας πω εγώ από τους 58. Υπάρχουν και ονόματα, αλλά μήπως είναι και κάποιοι ανεξάρτητοι? Είναι. Μα και ανεξάρτητοι. Κοιτάξτε να δείτε, τα κόμματα, ναι, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι αυταπάτη να πιστεύουν ορισμένοι ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν από τη μια μέρα στην άλλη κόμματα. Υπάρχουν διαδρομές. Υπάρχουν ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα. Η κεντροαριστερά είναι ένας σεβαστός πολιτικός σχεδιασμός που εμείς παλιότερα στο συνασπισμό και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ τον έχουμε αρνηθεί κατηγορηματικά. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί έχουμε κάποια προκατάληψη συνεργασιών και με δυνάμεις του κέντρου σαν αριστερά, αλλά είναι ένας πολιτικός σχεδιασμός τον οποίο ζήσαμε στην Ιταλία, ζήσαμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης πριν την προηγούμενη δεκαετία. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, η πλειοψηφία των κυβερνήσεων που ήταν πάνω στα πράγματα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Ξέρετε ότι αυτές οι πολιτικές λιτότητας, οι πολιτικές του άγριου νεοφιλελευθερισμού, είναι πολιτικές που δεν είναι σημερινές μοναχά στη μνημονιακή εποχή των 3-4 τελευταίων χρόνων. Σας πληροφορώ ότι και το αριστερά, εμείς στην Ελλάδα και η Ευρώπη την έζησε την πολιτική τους, τις πολιτικές τους, ξεκινώντας από τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία με τους βομβαρδισμούς από κεντροαριστερή κυβέρνηση, πρώτη Νταλέμα στην Ιταλία, που βομβάρδισαν τη Ιουγκοσλαβία, έφεραν δηλαδή τον πόλεμο για μια ακόμη φορά στην Ευρώπη. Όλοι είχαμε πιστέψει ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε τελειώσει το μαύρο σύννεφο του πολέμου από την Ευρώπη. Κι όμως αυτοί με την πολιτική τους έφεραν το, διέλυσαν μια ολόκληρη χώρα, τη Ιουγκοσλαβία. Έφεραν καταστάσεις αρρωστημένων εθνικισμών στο όνομα υποτίθεται του αντιεθνικισμού, που οδήγησαν σε καταστάσεις σαν το Κόσοβο, που ακόμα τα προβλήματα είναι άλυτα. Μάλιστα. Εθνικισμούς όπως είναι ο εθνικισμός ο αλβανικός σήμερα, με τους ουτσεκάδες. Αλλά όχι μοναχά σε επίπεδο γεωστρατηγικής γενικότερης. Η κεντροαριστερά δεν ήταν αυτή που ξεκίνησε το χτύπημα στις εργασιακές σχέσεις? Κύριε Πρεμικύρη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Ολοκλήρωσα. Πρέπει να έρχονται και ερωτήσεις. Εμείς με την κεντροαριστερά σαν ΣΥΡΙΖΑ το κλείσαμε, είμαστε απέναντι σε αυτό το πολιτικό σχέδιο. Δεν θα γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει σαν κόμμα. Θεωρώ. Αυτό εγώ θα παλέψω να μην γίνει, για να μην γίνει. Ωραία. Αυτό. Η Δημάρ τι ρόλο παίζει τελικά? Η Δημάρ διασπάστηκε από το συνασπισμό ακριβώς με αυτόν τον πολιτικό σχεδιασμό. Υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ζητήσει να επιστρέψει στην κυβέρνηση. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Δημάρ μπήκε στην κυβέρνηση. Ναι. Έγινε το αριστερό δεκανίκη αυτή τη κυβέρνηση, το αριστερό επιχρήσωμα αυτή τη κυβέρνηση. Αλλά μετά κατάλαβαν ότι σαν στημένη λεμονόκουπα, σε κρίσιμα σημεία θα τους πέταγαν έξω. Θα τους πέταγαν έξω, ξέρετε με ποιον τρόπο? Με τις ίδιες τις επιλογές.
Ας κάνει αυτές τις πολιτικές επιλογές των πληστηριασμών και ας δούμε αν μπορεί η Δημάρ να στηρίξει. Λοιπόν, διαβάζω. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις στα όρια τη βγάζουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι βγαίνει στα όρια. Και εγώ φοβάμαι ότι. Υπάρχει και δυστυχώς να... το λέω. Έτσι, γιατί μ' αρέσουν οι διαφορετικότερες μέσα στην αριστερά. Δεν έχω την αντίληψη του Κουκουέδικη που λέει 5 κόμματα, 2 πολιτικές. Αλλά η πραγματικότητα είναι πικρή για τη Δημάρ. Έκανε τραγικά λάθη. Τα πλήρωσε το λαός. Λαός. Του Καρατζαφέρη με την είσοδό του σε αυτές τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Θα τα πληρώσει και η Δημάρ. Διότι σε τελική ανάλυση, να μου επιτρέψει μια λαϊκή παροιμία που έλεγε ο Μεν Τωράς μου, ο ιδεολογικός και πολιτικός, ο Χαρίλαος Ωράκης, που έλεγε ότι όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα. Ντρονικότες. Έτσι, μπράβο. Το είπες εσύ. Για πάμε να δούμε μερικές ερωτήσεις που έρχονται από τηλεθεατές. Λέει ένας τηλεθεατής εδώ, θέλω να μου πείτε εσείς που τοποθετείτε. Την αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι ρωτά. Α, πού τοποθετείτε την αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί κακά τα ψέματα, ο κύριος Τσίπρας άλλα λέει τη μία και άλλα την άλλη. Πιστεύετε ότι μπορείτε να βγείτε πρώτο κόμμα? Και αν ναι, τι διαφορετικό θα κάνετε? Ερώτηση τηλεθεατή. Ξεκινήσαμε από δημοσκοπήσεις. Ναι. Δεν θέλω να απαντήσω δημοσκοπικά. Μέχρι τώρα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη δύναμη. Okay. Αλλά προσέξτε το θέμα. Υπάρχει ένα ζήτημα στην ερώτησή του. Και εγώ δεν θέλω να υπεφύγω. Το ζήτημα το επικοινωνιακό του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πρόβλημα επικοινωνιακό, προσωπικά πιστεύω. Ωραία, άρα πολλές φορές. Μιλήστε για την πανσπερμία απόψεων που ακούγεται. Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα ενιαίο και πολυτασικό. Για μας οι διαφορετικές απόψεις είναι πλούτος. Όμως, όταν επικοινωνείς με το λαό, πρέπει να είσαι καθαρός και να πεις ότι εμείς θα κάνουμε αυτό με τα μνημόνια. Δεν μπορούμε να πούμε ναι μεν αλλά. Αναγκάστηκαν στελέχη μας, ο Δημήτρης ο Στρατούλης, ο ίδιος ο Άλεξης ο Τσίπρας, ο Παναγιώτης ο Αλαφαζάνης, να μιλήσουν χαρακτηριστικά και να πούν θα ασκήσουμε στο Σύνταγμα το μνημόνιο. Το μνημόνιο. Πρέπει να είναι καθαρό στο λαό το τι λέμε και το τι προτείνουμε. Και εδώ, ναι, να μου επιτρέψεις, ναι, ναι, αυτοκριτικά να σου το πω, έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας. Έχετε πρόβλημα επικοινωνίας, το παραδέχεστε. Να συνεχίσω σε ερώτηση τηλεθεατή. Πιστεύετε πραγματικά ότι το ΚΚΕ λέει θα συνεργαστεί μαζί σας? Και γιατί κατά την άποψή σας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας? Εμείς θα κάνουμε τη λεγόμενη πολιτική της ενωτικής επιθετικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θα συνεχίζουμε, παρόλο τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις που κάνει το ΚΚΕ, να το καλούμε σε κοινή δράση, όχι σε ενότητα. Η ενότητα είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη είδους βάση. Κοινή δράση. Ναι. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να κατεβαίνουμε την Πρωτομαγιά που κάνουμε πάλι να μην πέσει ο μισθός, ο κατώτερος μισθός, στα 500 και στα 300 ευρώ που θέλουν. Να μην έχουμε δηλαδή, πώς να σου το πω, κινεζοποίηση, βουλγαροποίηση των μισθών και των συντάξεων στη χώρα μας. Και έχουμε την ίδια θέση στο θέμα αυτό. Και όμως ο ένας στην Πανεπιστημίου και ο άλλος στα δύο. Όχι, στην... ναι, στη θέλω στιγμή. Να πω ότι πρέπει κάποτε υπεύθυνα όλες οι δυνάμεις της αριστεράς, λέω εγώ. Και ούτε μπαίνω με καμιά ηγεμονική αντίληψη απέναντι στις άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Με ηγεμονική αντίληψη, με την γκραμσιανή έννοια της ηγεμονίας, αντιμετωπίζω την άλλη όχθη. Που η άλλη όχθη είναι τα κόμματα του αστικοδημοκρατικού συστήματος. Αλλά με την αριστερά... είναι κρίμα και άδικο να βλέπεις για τα ίδια, για τη χαλιδουργία, να έρχονται και να προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαφοροποιηθούν μόνο για να διαφοροποιηθούν. Συνεχίζω ερώτηση τηλεθεατή. Πώς θα μπορέσουμε, λέει, να επιβιώσουμε χωρίς το ευρώ? Γιατί αυτό που ακούω συνέχεια από το ΣΥΡΙΖΑ είναι πως η λύση βρίσκεται στο να βγούμε από το ευρώ. Πείτε μας τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που θα αντιμετωπίσουμε σε πιθανή αποχώρησή μας από το ευρώ. Άρα λέτε ότι δεν είναι αλήθεια. Κοιτάξτε. Η θέση του κόμματός μας, η συνεδριακή μας θέση, είναι καθαρή και λέει το εξής. Εμείς παλεύουμε μέσα στην Ευρωζώνη, παρόλο που γνωρίζουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που γνωρίζουμε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η Ευρωζώνη, έτσι όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια που έχουμε έναν ιδιότυπο ιμπεριαλισμό από την πλευρά της Γερμανίας, όλες τις χώρες τις βλέπει σαν προτεκτοράτο η Γερμανία σήμερα. Είναι η μόνη χώρα που δανείζεται με αρνητικά επιτόκια, αγαπητέ μου φίλε. Ενώ όλοι οι άλλοι δανειζόμαστε για να πληρώσουμε τα δανεικά. Και μάλιστα έχουμε και μια θέση που λέει καμιά θυσία για το ευρώ, που αν φτάσουμε
στην ελληνική μας κοινωνία, το είπε και ο Τσίπρας, οι πάντες. Ναι, απαντήστε στον τηλεθεατή. Ναι, η ερώτησή μας είναι ότι εμείς θα παλέψουμε μέσα στο ευρώ, μέσα στην ευρωζώνη, για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Να μεταφέρω λοιπόν την απάντηση στον τηλεθεατή ότι δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όχι στο ευρώ. Υπάρχει ένα σημαντικό. Έχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν υπεύθυνη δύναμη, λέει αυτό το πράγμα. Τι? Και στο θέμα της διαπραγμάτευσης, ναι, μπορεί αύριο να σου πούν αυτοί, εγώ μια σκέψη κάνω, ότι κάτι κύριοι, τα λέτε στη χώρα σας, αλλά εδώ έχετε υπογράψει. Τζάμπα μάγκες. Βλέπετε, εγώ δεν κρύβω τίποτα στα λόγια. Ναι, όχι, θα ερχόμουν σε αυτό. Γιατί θα σας έλεγα, έχετε το δανειστή απέναντι και τι θα του λέγατε. Και τι θα του λέγαμε. Ναι, γιατί... Αλλά πάντως υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα σκέψης. Γιατί είμαστε ζωντανός οργανισμός. Υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα σκέψης, η οποία βλέπει ότι δεν είναι δυνατόν αυτή η Ευρώπη, αυτή η Ευρωζώνη να μεταρρυθμιστεί. Αυτή η Ευρώπη λέει ότι δεν μεταρρυθμίζεται, αλλά ανατρέπεται. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη της αριστερής πλατφόρμας και του αριστερού. Ωραία, για να σας πάω και σε αυτή την ερώτηση που την έχω εγώ γραμμένη εδώ. Εάν είχατε απέναντί σας το δανειστή, την Τρόικα. Διότι έχω ρωτήσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, επικοινωνώ καθημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ακούσει την άποψη λοιπόν ότι θα κάναμε οτιδήποτε να ακυρώσουμε το μνημόνιο, να φύγουμε από αυτό το δικαιώνατο των δανεισμών. Ακόμα και με ρίσκο όμως έχω ακούσει από στελέχη σας. Αυτό το ρίσκο τώρα λέω και ρωτάω. Μέχρι πόσο βαθιά θα μπορούσατε να το πάτε? Για ποιο λόγο σας το λέω? Πήγατε κάτι να πείτε πριν, όταν θα είχατε το δανειστή απέναντι. Όταν θα έχω το δανειστή απέναντι, ναι, η διαπραγμάτευση, όσο και καλά σχεδιασμένη και να είναι, δεν μπορεί να μπει ποτέ κάποιος στο μυαλό του διαπραγματευτή. Γιατί υπάρχουν χοντρά συμφέροντα. Μάλιστα. Και πρόσεξε, δεν είναι τα 350 δις του ελληνικού χρέους που οι δανειστές έχουν προς την Ελλάδα τη σχέση αυτή του δανειστή και του δανειζόμενου. Διότι το παιχνίδι που παίζεται σήμερα με την Ελλάδα δεν είναι μοναχά ελληνικό. Είναι παιχνίδι για να χτυπηθεί το κόστος εργασίας, το κοινωνικό κράτος σε όλη την Ευρώπη. Ωραία. Επομένως, ο διαπραγματευτής θα σκεφτεί πάρα πολύ, ναι, καλά να πει, ας ξηρωθεί εν πάση περιπτώσει και ένας πόντος από την κάλτσα, για να μιλήσουμε έτσι για να μας καταλάβει, και σε τελική ανάλυση εμείς θα τον παλώσουμε. Εδώ είμαστε, να μετρηθούμε. Εμείς πάντως δεν θα πνίξουμε το λαό μας. Δεν θα θανατώσουμε το λαό μας προς χάριν μιας ευρωλαγνίας που δεν έχει να κάνει τίποτα ούτε με τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό ούτε με την Ευρώπη των συγκλήσεων. Αν έρθει και μου βάλει το σκηνί στο λαιμό, σε ρωτώ, εγώ σας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όχι σαν Τσίπρας, σαν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής που θα κληθώ αύριο να αποφασίσω, ναι, τι θα πω, πνίξε με αγάμ να γιάσω? Όχι, φυσικά. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Όμως η θέση του κόμματός μας είναι ότι εμείς το παλεύουμε εκεί μέσα. Μαζί με τους λαούς της Ευρώπης. Όπως το εννοείτε ότι θα το σκίζατε, θα το κάνατε μπροστά. Εννοείται. Θα το σκίζατε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με όποιο κόστος. Με όποιο κόστος. Αλλιώς. Και έτσι πολύ αστάθεια. Θα είμαστε μια δύναμη, λέω, μια δύναμη, η οποία στην πορεία θα μεταλλαχθεί σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Σε ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ, διαχειριστικό και τίποτε παραπάνω. Εμείς ή θα κρατήσουμε τη διαφορετικότητα, την ταξική, την κοινωνική της αριστεράς, ή αλλιώς θα είμαστε, αγαπητέ μου φίλε, μια παρένθεση πολιτική. Ωραία. Στα δρόμενα της Ελλάδας. Συνεχίζω με ερωτήσεις τηλεθεατών. Στο διαδίκτυο μπαίνουν Έλληνες της Διασποράς ανά τον κόσμο. Σαν ΣΥΡΙΖΑ, θα είχατε να μας ενημερώσετε αν αποτελεί θέμα για εσάς το δίκαιο αίτημα των Ελλήνων της Διασποράς για το δικαίωμα ψήφου, με ερωτηματικό. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας προς τον κύριο Πρημικύρη. Θα δείξει τώρα ο σκηνοθέτης παρακαλώ από κάτω. ask.fm/έχω θέμα. Είναι η πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει πολύ εύκολα. Μπαίνετε εκεί, αυτό το URL βάζετε στον υπολογιστή σας και γράφετε το σχόλιο σας ή την ερώτησή σας προς τον κύριο Πρημικύρη. Εδώ λοιπόν λέει για το δικαίωμα ψήφου. Θέλω να υπενθυμίσω όμως και κάτι που έχει πει στέλεχος δικό σας, ότι εάν βγείτε κυβέρνηση θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο. Ναι. Ισχύει ακόμα αυτό? Βεβαίως. Άρα δηλαδή βγαίνετε κυβέρνηση, παρετήστε και ξαναγίνονται εκλογές? Δεν θέλει.
Εμείς τις προτάσεις μας και τη συνέπεια τη δική μας θα την κάνουμε. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ένα πράγμα. Ότι για την αριστερά ο εκλογικός νόμος ποτέ δεν ήταν φετίχ. Δηλαδή θα παλέψουμε και αυτό χρειάζεται και μια συνταγματική έτσι, αναθεώρηση. Ναι, α, επιμένετε όμως αυτό. Εννοείται. Άρα... για το ζήτημα του δικαιότερου της απλής αναλογικής. Δεν νομίζω ότι η αριστερά μπορεί τις αρχές της να τις πετάξει στον κάθο του Αγχρήστο μόνο για την ψήφο. Κρατάω αυτό τώρα, για να απαντήσετε στο... να... στη διασπορά έτυχε, που είστε και υπεύθυνος για αυτό. Υπεύθυνος. Ναι. Για το... Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τα δρόμενα στον ελληνισμό της διασποράς. Ξέρετε ότι υπάρχει σχεδόν μια άλλη Ελλάδα, 7-8 εκατομμύρια Έλληνες που είναι στη διασπορά. Είμαστε υπέρ του να δοθεί ο ψήφος στους Έλληνες της διασποράς. Είτε με επιστολική ψήφο, είτε και σε ψήφο όπως γίνεται στην Ευρωβουλή ή στην Ευρώπη. Μιλάμε για ορισμένες προϋποθέσεις του εκλογικού σώματος εκεί, έτσι. Δηλαδή, εμείς λέμε, η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη και λέει ότι εκείνοι που αν έπαιρναν το αεροπλάνο από την οποιαδήποτε γωνιά της γης και είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν, ήταν γραμμένοι δηλαδή, στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας τους, της Ελλάδας, να μπορούσαν να ψηφίσουν. Θα μπορούσαν να ψηφίσουν. Άρα, εφόσον έχουν αυτό το δικαίωμα, θα το έχουν και στις χώρες υποδοχής στις οποίες βρίσκονται. Επομένως, λέμε ναι στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, έτσι, των Ελλήνων της Διασποράς, και όχι μοναχά για το ζήτημα της ψήφου. Και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παλινόστηση. Και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελληνόγλωση εκπαίδευση. Κλείνουν σχολιά έξω. Είστε υπέρ της ψήφου των μεταναστών. Για θέματα που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν σχέση με την ίδια την ύπαρξή τους και την αφομοίωση τους εδώ, γιατί όχι. Με συγχωρείτε, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι κάτι πρωτοπόρο αυτό. Για ψήφο όμως, όσον αφορά βουλευτικές εκλογές. Όχι, βουλευτικές εκλογές το πράγμα διαφοροποιείται. Άρα όχι εκεί. Καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα. Ένας όμως, ο οποίος έχει εδώ ενσωματωθεί στην ελληνική πραγματικότητα, το δικαίωμα της ψήφου είναι ουσιαστικό. Και στις βουλευτικές. Να έχει περάσει κάποια χρόνια στην Ελλάδα. Στις βουλευτικές είναι διαφορετικό το ζήτημα. Ναι, αυτό λέω για τις βουλευτικές. Τώρα, ας δώσουμε την ψήφο στους Έλληνες της Διασποράς που τόσα χρόνια τους θυμούνται επαιτειακά οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι τα ωραία λόγια του κυρίου Νιώτη, δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις, ο οποίος τους θυμόντουσαν τους Έλληνες της Διασποράς την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου και βέβαια να τους καλέσουν να φέρουν τα εμβάσματά τους. Και να σου πω και κάτι άλλο ξεχωριστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μικρή δύναμη, ήταν μια μικρή δύναμη, έτσι τώρα είμαστε πρώτη δύναμη στην Ελλάδα, αλλά όταν και τότε που είμαστε μικρή δύναμη, στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, στο ΣΑΕ, συντρόφισσα δικιά μας, η Κατερίνα Γιαννάκη, ήταν αντιπρόσωπος και είναι αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Μάλιστα. Μια μικρή δύναμη δηλαδή, και τότε είχαμε αντιπροσώπευση μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Για τη διασπορά. Συνεχίζω με ερώτηση τηλεθεατή. Γιατί φύγατε, ρωτάει από το ΚΚΕ. Γιατί από όσο γνωρίζω από φοιτής και όλες ήσασταν μέλος της νεολαίας του ΚΚΕ. Ισχύει αυτό? Βεβαίως. Ωραία. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποχωρήσετε? Καταρχάς, είναι τιμή μου που ήμουν μέλος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Η διαφοροποίησή μου έγινε σε πολιτική και ιδεολογική βάση. Όχι στην αντίληψη της εύκολης αποκομμουνιστικοποίησης. Στα παόλα μου φαίνεται. Φαντάζομαι ότι έχετε χάσει πάσα ιδέα για το ΚΚΕ, έτσι. Όχι, εγώ δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να σηκώσουν με τα λεγόμενά τους συνικά τύχη μέσα στον κόσμο της αριστεράς. Και θα κάνω αυτό το λάθος που προσπαθείτε να με οδηγήσετε εσείς, δεν πιστεύω, δημοσιογραφικά σε αυτό το μονοπάτι. Θα εξακολουθώ να επιμένω στην πολιτική της ενωτικής επιθετικότητας. Όμως, η αντίθεσή μου που έφυγα, όχι μοναχά εγώ, και το μισό κόμμα τότε φύγαμε, όλη η γενιά, η δική μου, ας το πούμε, η γενιά του Πολυτεχνείου, έτσι, η γενιά της ΚΝΕ που μεγαλούργησε μέσα στα πανεπιστήμια και όχι μόνο, πήραμε θέση και διαφοροποιηθήκαμε απέναντι σε μια ηγεσία που δεν κατάφερε να αντιληφθεί την πραγματικότητα για τη χώρα μας. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα για την Ελλάδα και για το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας αν είχαν ακουστεί απόψεις ενωτικές
που πραγματικά αγγίζουν την κοινωνία και την εργατική τάξη. Συνεχίζω με ερώτηση τηλεθεατή. Δεν θέλω να σας δυσαρεστήσω, αλλά οι μισθοί μας είναι ήδη στα 300 ευρώ. Και εμείς προσωπικά δεν βγαίνουμε. Δεν ξέρω αν εσείς ζείτε, ρωτάει. Βεβαίως. Θα συμφωνήσω με τον ακροατή σας. Ωραία. Με την κεντροαριστερά είναι της Ιταλίας. Πείνας. Ρωτάει, σχολιάζει κάποιος άλλος. Με την κεντροαριστερά της Ιταλίας, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε να γίνεται κάποια σύγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον με ένα κόμμα που λέγονται οι συνεχιστές του κράτους. Ποιοι? Συγγνώμη, καταρχάς, ξέρετε ότι στην Ιταλία υπήρχε το μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα, το Ιταλικό είναι Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι σχόλιο του τηλεθεατή, δεν το ρωτάει. Κάποια σύγκριση. Όμως, να τους ξαναδιαβάσω. Βεβαίως. Με την κεντροαριστερά της Ιταλίας, εσείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε να γίνεται κάποια σύγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Όχι. Τουλάχιστον με ένα κόμμα που λέγονται οι συνεχιστές του κράτους. Όχι, οι συνεχιστές, αυτοί είναι το Δημοκρατικό Κόμμα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει. Okay. Γιατί στην Ιταλία είχαμε σοβαρές μεταλλάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας. Έγινε PDS, έγινε μετά Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι μια ένωση ενός. Μια στάση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Αριστερής μαζί με πρώην στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σήμερα η κεντροαριστερά στην Ιταλία, που δεν υπάρχει επίσημα κεντροαριστερά στην Ιταλία. Τι υπάρχει? Υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα. Το οποίο Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι ούτε και στη σοσιαλιστική διεθνή, ούτε στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Να μείνουμε σε αυτό. Δεν υπάρχει όμως σύγκριση. Okay, συνεχίζω ερώτηση. Είναι άλλες οι πραγματικότητες, μηχανιστικές μεταφορές Ελλάδας και Ιταλίας, παρόλο που έχουμε κοινά, πολλά κοινά. Πράγματα δεν είναι. Έφυγα, λέει, τηλεθεατής πριν ένα χρόνο και μένω και δουλεύω στο Λονδίνο γιατί η Ελλάδα με έδιωξε. Βέβαια. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι εγώ θα έρθω να σας ψηφίσω? Κανένα σας δεν θα ψηφίσω. Είναι σχόλιο. Δικαίωμά του είναι να μην ψηφίσει κανέναν. Ναι, αλλά ρωτάει όμως τι σας κάνει να πιστεύετε ότι εγώ θα έρθω με να σας ψηφίσω. Με κάνει να πιστεύω ότι θα κατάλαβε ότι ο Καζαντζίδης ξανά γίνει επίκαιρος. Τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σας ρωτάει με λίγα λόγια. Νέα παιδιά, κατάλαβα πολύ καλά. Και εγώ του λέω, αν οδηγήθηκες εκεί που οδηγήθηκες, αν πραγματικά σε πονάει, και είμαι σίγουρος ότι τον πονάει, που είσαι μακριά από την πατρίδα σου, μακριά από τους φίλους σου, από τους συγγενείς σου, δεν έγινε τυχαία αυτό το πράγμα. Έγινε από συγκεκριμένες πολιτικές. Πολιτικές της άρχουσας τάξης, εκφρασμένες από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αν δεν ψηφίσεις κανέναν, τελικά ποιος θα έχει όφελος από αυτή την υπόθεση? Ή η ακροδεξιά, ή και αυτοί που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα μέχρι τώρα. Πέρασε το φορολογικό, πέρασαν οι πληστηριασμοί, με αυτούς τους ψήφους που πέρασαν. Και ρωτάω ευθέως εσάς, κύριε Πρημικύρη, θα έρθουν και άλλα μέτρα? Εγώ πιστεύω πως ναι. Ναι. Ποια θα είναι? Συγγνώμη, αν δεν ανατρέψουμε αυτούς. Δεν θέλω να γίνω Κασάνδρα. Mm-hmm. Αλλά αν δεν τους ανατρέψουμε συνολικά ο λαός, όχι μοναχά ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί δεν έχουμε και τέτοιες αυταπάτες. Σας πληροφορώ ότι τελειωμό στις δυστυχίες του ελληνικού λαού δεν θα έχουμε. Πραγματικά. Ναι, αλλά είπατε πριν ότι είναι 153 και με συγχωρείτε, βλέπετε ότι μέσα σε 3 χρόνια μνημόνιο 1 μεσοπρόθεσμο, μνημόνιο 2 μεσοπρόθεσμο, δηλαδή συνέχεια πάντα κάτι βρίσκουν. Έτσι. Και έχουμε εντωμεταξύ εδώ και αυτούς που είναι σκυμμένοι κυριολεκτικά με το κεφάλι κάτω, αποδέχονται τα πάντα, αποδέχονται τα πάντα. Έχουμε γίνει σαν τους τοξικομανείς που για τη δόση μας είμαστε. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο με πιο χυδαία λόγια. Καταλαβαίνετε, δίνουμε τα πάντα. Όχι, δεν είναι έτσι. Νέα μέτρα έρθουν, αλλά είναι πολύ γλίγορα το τέλος. Μάλιστα. Εγώ δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις, αλλά το τέλος τους είναι κοντά. Έχετε σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο να έχει αυτή η κυβέρνηση μαζέψει χρήματα και να τα παρουσιάσει το 2014? Μακάρι. Όχι, λέω αν το έχετε σκεφτεί. Κοιτάξτε να δείτε, η αριστερά η δικιά μου και γενικά η αριστερά δεν έχει τη λογική όσο το χειρότερο τόσο το καλύτερο για αυτήν. Να λέμε εμείς να πεινάσει ακόμα περισσότερο ο ελληνικός λαός για να μας φέρει εμάς με 60% στη Βουλή, στην επόμενη Μάλιστα. Βουλή. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Και αυτό το παιχνίδι με το πλεώνασμα, αγαπητέ μου φίλε, η μεγάλη κοροϊδία, αν εσύ παίρνεις 100 ευρώ και δεν ξοδεύεις τίποτα, ή ξοδεύεις 80 ευρώ και ψοβάς της πείνας, στο τέλος του μήνα θα πεις έχω πλεώνασμα ρε 20 ευρώ. Ποια... Με συγχωρείς δηλαδή. Όταν θα κόψεις
Τα πάντα στην υγεία. Βλέπετε τι γίνεται με την υγεία τώρα. Χτυπιέται η πρωτοβάθμια υγεία. Χτυπιέται η δευτεροβάθμια υγεία. Δηλαδή τα νοσοκομεία. Εργασίες οι οποίες γινόταν σε ένα νοσοκομείο εργαστηριακά. Μια μικροβιολογική εξέταση. Ιδιώτης θα την πάρει. Ο στόχος. Και δεν είναι τυχαίο ότι έβαλαν και τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Έτσι. Ναι. Δεν έχω τίποτα με τους πλασιέδες. Αλλά αυτός έχει την ικανότητα να πλασάρει τη διάλυση της δημόσιας υγείας. Για τον κυκλινάδο Γεωργιάδη λέτε τώρα. Βέβαια. Για πείτε μας, ο κατώτατος μισθός σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ... Εμείς θα τον επαναφέρουμε στο 751, δεν κάνω 751 ευρώ. 751, όσο ήταν δηλαδή. Λοιπόν, γιατί σας έχουμε... θέλω με συγχωρείτε μια κουβέντα μόνο να χάσει αυτό το θέμα με τους μισθούς. Το τραγικό λάθος που κάνει και η Γερμανία και αργά ή γρήγορα θα χτυπήσει και το γερμανικό λαό. Τώρα οι ευνοημένοι είναι οι Γερμανοί και οι εργαζόμενοι. Είναι ότι η εξαθλίωση των εργαζομένων στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Νότια Ευρώπη σε μια χώρα καθαρά εξαγωγική όπως είναι η Γερμανία οδηγεί σε καταστροφή και την ίδια τη Γερμανία. Ποιος θα αγοράσει τα προϊόντα της Siemens? Ποιος θα αγοράσει τις Mercedes και τις BMW? Ποιος θα αγοράσει τα προϊόντα της Γερμανίας όταν έχεις εργαζόμενους? Το φορτικό μοντέλο μετά την κρίση της δεκαετίας του 30 κατάλαβε έξυπνα ότι πρέπει να δώσει χρήμα στους εργαζόμενους. Αν εσύ τον εργαζόμενο τον εξαθλιώνεις και προσέξτε με ένα κόστος ζωής ο οποίος είναι κόστος ζωής λέμε εμείς των Βρυξελών, δηλαδή δεν έχει μειωθεί ο πληθωρισμός. Αντίθετα στην μόνο στην Ελλάδα έχουμε ένα στάθμο πληθωρισμό, δηλαδή μια μείωση. Πώς μπορεί να επιβιώσει και να αγοράσει καταναλωτικά αγαθά? Η κρίση θα έρθει και σε αυτούς. Σας πάω στην δημοσκόπηση. Φαύλος κύκλος είναι αυτός. Σας πάω στη δημοσκόπηση του Zoogla.gr και συνεχίζονται να έρχονται ερωτήσεις. Θα συνεχίζω σε λίγο να τις διαβάζω. Για το βασικό μισθό τώρα που είπατε άρχισαν να έρχονται ερωτήσεις. Σας πάω λίγο στη δημοσκόπηση του Zoogla.gr και σας λέω... Την έχουμε δημοσιεύσει έτσι κι αλλιώς. Βρίσκεται κάποιος που μπορεί να τη διαβάσει στη Zoogla.gr. Λοιπόν, στην παράσταση νίκης. Έτσι. Έχετε 55,3%, Νέα Δημοκρατία 22,4%, το ΠΑΣΟΚ 0,1%. Δηλαδή στην υπάρχει και ένα 0,01% Χρυσή Αυγή 9,8%. Πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Χρυσή Αυγή 9,8%. Η πολιτική σχιζοφρένεια δεν λείπει. Η Δημοκρατική Αριστερά 0,1%, το ΚΚΕ 0,3%, 11,8%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, σας τη δείχνω. Είναι δημοσιευμένα στη Zoogla.gr. Λοιπόν, όμως εδώ θέλω να σχολιάσετε αυτό εδώ. Λέει. Ποιον θα ψηφίζατε για δήμαρχο της Αθήνας? Μόνο ψηφοφόροι της Αλφα Αθηνών. Για Αλφα Αθηνών. Μάλιστα. Το Γιώργο Καμίνη 10,8%. Το Νικήτα Κακλαμάνη 3%. Ναι. Τον Ηλία Κασιδιάρη 55,5%. Μάλιστα. Της άλλον. Άλλον 25,2%. Δηλαδή κανέναν από αυτούς. Συγγνώμη, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά που είναι. Κανέναν από αυτούς. Συγγνώμη, ξέρεις ότι και στην πρώτη Αθήνα. Πρώτη απαντώ. Αθήνα, ξέρεις ποια είναι η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και όλων των άλλων μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτώ λοιπόν, η Πορτάλη που είναι? Και όχι μόνο η Πορτάλη, όποιον θα βάλουμε για επικεφαλή του ψηφοδελτίου μας. Μάλιστα. Επομένως, συγγνώμη δηλαδή, δεν θέλω να υποτιμήσω καμία δουλειά που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στις δημοσκοπήσεις. Διότι όταν μου λες Κασιδιάρης 58%, 55,5%. Εσύ τι λες, θα αφήσουμε εμείς ένα Κασιδιάρη να έχει 55% στην Αθήνα? Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά με ανεβάζεις με αυτό που λες. Σας δείχνω τα γεγονότα. Ναι, ναι. Κάνουμε συζήτηση. Αλλά δεν θα γίνει. Και έχει και, εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην αντιφασιστική, αντιναζιστική οριμότητα του ελληνικού Μάλιστα. λαού για και του αθηναϊκού λαού. Για να δούμε αυτό μας έλειπε. Εδώ τώρα θέλω σχολιασμό. Υπάρχει ερώτηση μέσα στη δημοσκόπηση. Ο Τέος Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Τώρα με ισοπαίδωσες. Μετά τον Κασιδιάρη έρχεται και ο Βασιλιάς. Υπάρχει στη δημοσκόπηση του Zoogla.gr. Είναι δείγμα 1.400 τόσων ατόμων. Ο Τέος Βασιλιάς Κωνσταντίνος κατά δήλωσή του θα εγκατασταθεί οικογενειακό στην Ελλάδα. Θεωρείται σωστό αυτό να γίνει? Λέει τώρα. Δεν ξέρω το 2% μόνο. Μάλιστα. 76% λέει οκ, αλλά να μην έχει ενεργό πολιτικό ρόλο. Μάλιστα. Και ένα 22% λέει να έχει ενεργό πολιτικό ρόλο. Μάλιστα. Για εγώ πιστεύω αυτό. Ότι το 76% να έρθει και να μην έχει ενεργό πολιτικό ρόλο είναι κοντά στην πραγματικότητα. Άρα θέλουν το βασιλιά, αλλά όχι να μην έχει το πολιτικό ρόλο. Θέλουν καθόλου το βασιλιά. Πώς κοντά στην πραγματικότητα? Διότι αν εμένα μου ήρθε σαν τουρίστας. Ναι.
και μου καθίσει στα Πετράλωνα σε ένα ωραίο ξενοδοχείο. Λέω, θα του βρούμε και ένα ωραίο ξενοδοχείο να εγκατασταθεί στα Πετράλωνα. Έτσι. Ή στο Περιστέρι, μαζί με τον υπόλοιπο ελληνικό λαό, να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζει κι αυτός. Έτσι. Να του βρούμε και μια δουλειά να κάνει για να βγάζει το ψωμί του. Γιατί όχι να μην έρθει. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω, και αριστερά ποτέ δεν έχει αντιλήψει κανιβαλισμού. Και ειδικότερα ανθρώπινου κανιβαλισμού. Ένα στοιχείο της διαφορετικότητας της εσάς είναι ο ανθρωπισμός. Αν αυτός θέλει να έρθει στη χώρα μου, παρόλο που δεν είναι Έλληνας, Γλίξμπουργκ είναι. Παρόλο που δεν είναι Έλληνας, συγγνώμη τώρα που ανεβάζω και εγώ τις πατριωτικές κορώνες, αλλά το στοιχείο το πατριωτικό η αριστερά ποτέ δεν το έχει απεμπολίσει. Κι ας είναι παρεξηγημένη έννοια σε πολλούς από αυτούς. Είναι δυνατό αυτό που λέτε. Ο βασιλιάς δεν είναι Έλληνας. Γιατί με συγχωρείς, ανακάλυψη είναι δική μου. Εντάξει, είναι άποψή σας. Αυτό σας λέω. Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να διαφωνούν. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν θα ανεκραναστήσω εγώ τώρα. Ήδη μου ζήτησες να ανεκραναστήσω την κεντροαριστερά. Να ανεκραναστήσω τώρα και τον Κωνσταντίνο. Για μένα πάει πολύ. Δεν σας ζήτησα εγώ να τον εκραναστήσω. Μαστιεύομαι λίγο για να χαλαρώσουμε τη συζήτηση. Ποια είναι. Αντλήμωνο. Έχει έρθει ερώτηση για τα 751 ευρώ που είχατε. Ακριβώς αυτή είναι. Λέει, πώς θα το πάτε στα 751 ευρώ το βασικό μισθό. Είναι δημοκρατία, λέει, γιατί δεν το κάνει. Τι παραπάνω έχετε εσείς, ρωτάει ο τηλεθεατής, που θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό. Αυτή είναι καλή ερώτηση. Για και σοβαρή ερώτηση και απασχολεί τον ελληνικό λαό, γιατί το τι θα κάνει ο Κόκκος δεν νομίζω ότι θα απασχολεί τον ελληνικό λαό. Καταρχάς, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα δάνεια τα οποία έχουμε πάρει μέχρι τώρα και έχουμε δανειστεί, εγώ τουλάχιστον, για τα παιδιά και για τα εγγόνια μου, ούτε μία δραχμή δεν πήγε, δραχμή λάψους, ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στην ανάπτυξη, ώστε να μπορούν να δοθούν τα 751, ώστε να μην έχουμε ανεργία 30%, ώστε να μην έχουμε ανεργία στους νέους ανθρώπους 60%. Βλέπω εδώ στο στούντιο νέα παιδιά και χαίρομαι που έχουν μια δουλειά, δεν ξέρω τι σχέση εργασίας, αλλά έχουν μια δουλειά. Υπάρχουν νέοι επιστήμονες, νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, 20, 30, 35 χρονών, που είπες πολύ σωστά προηγουμένως, πολύ εύστοχα, ότι έχουν πάρει το δρόμο της ξενιτιάς. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική. Θα πούμε στους δανειστές μας, ξέρετε κάτι, από αυτά που σας χρωστάμε, θα δούμε ποιο είναι το επαχθές χρέος. Το πρώτο. Θα δούμε, ρε παιδί μου, τι χρωστάμε. Ποια είναι αυτά που χρωστάμε. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό δεν θα το πληρώσουμε. Αυτή είναι η διαπραγματεύσή μας. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει, ναι, τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει αυτά να λέτε τα και λεφτά, ναι, για λοιπόν, συνεχίσει. Που είναι λεφτά που παράγονται σε μια χώρα με κουτσουρεμένη φοροδοτική ικανότητα. Γιατί μέχρι τώρα οι λίστες Λαγκάρτ, έτσι, ούτε ένας, θα μου ψεύτης, ένα-δυο αν έχουν βρει και αν έχει τσιμπήσει, έτσι, το ΣΔΟΕ μέχρι τώρα. Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δεν μπορεί να πληρώνουν συνέχεια τα ίδια υποζύγια που πληρώνουν μέχρι τώρα. Μισθωτοί και συνταξιούχοι. Και να έχουμε offshore εταιρείες από την Ερμιονίδα μέχρι δεν ξέρω σε ποιο άλλο μέρος της Ελλάδας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Θα κοιτάξουμε τη διατροφική στήριξη της χώρας. Δεν μπορεί αυτόν τον αγροτικό κόσμο να τον αφήνουμε να εξαθλιώνεται και να μην βοηθάμε εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εκείνο που πρέπει να βοηθήσουμε είναι το πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας. Δεύτερο, έχουμε μια βιομηχανία σε αυτή τη χώρα. Έστω και μια μικρή πολεμική βιομηχανία, την αναφέρω γιατί έγινε ολόκληρη συζήτηση αυτές τις μέρες, η οποία μάλιστα δεν ήταν και μη παραγωγική. Κόσμος μπορεί να βρει δουλειά. Προσφορές είχαμε και απ' έξω. Αλλά δεν μπορεί τα πάντα να σχεδιάζονται προς όφελος της Γερμανίας και της Γαλλίας. Έστω στο ζήτημα των πολιτικών πολεμικών εξοπλισμών και παραγωγής. Υπάρχουν σχόλια πολλά τηλεφωνικών, δηλαδή, που ήρθαν να τώρα. Δούμε πώς θα αναπτυχθεί αυτή η χώρα. Και αυτή η χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν πέσουν χρήματα στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Είχαμε ένα όφελο από τον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Είναι ότι η ανεργία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Έχω ρωτήσει πολλά στελέχη σας γι' αυτό. Μάλιστα. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη μια μέρα στην άλλη. Με αναγκάζεις να σου πω και να σου εξομολογηθώ ένα πράγμα. Για πείτε μου. Δεν θα πούμε ποτέ και θα είναι τραγικό λάθος το οποιοδήποτε στέλεχος της αριστεράς να πει ότι από την επόμενη μέρα που θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ θα και διακυβέρνηση της χώρας
θα είναι όλα στον κατήφορο. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και μετά. Γιατί θα δεχτούμε πιέσεις και επιθέσεις. Αλλά ξέρεις κάτι. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Αν αυτοί βάζουν του κόσμου τα εκβιαστικά διλήμματα, και εγώ θα βάλω, να μου επιτρέπεις να βάλω κι εγώ ένα δίλημα. Και ειδικότερα στους νέους ανθρώπους. Ότι δεν είναι δυνατόν να κάνεις άλλη επιλογή εκτός από την επιλογή της στήριξης των δυνάμεων της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ για να έχεις μια ελπίδα. Κύριε Πρεμικύρη, έχουν έρθει και πολλά σχόλια. Εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος αναφέρει για το ΕΦΑΚΑ που πάξε αυτό του κύριου Τσουκαλά. Άλλοι λένε ότι ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή. Άλλοι λένε ότι τρώτε τα λεφτά της Βουλής, όμως εννοεί για τους βουλευτές που παίρνουν ψηλούς. Οι δικοί μας οι βουλευτές πάντως το 50% του μισθού τους που παίρνουν από την Ελληνική Βουλή το δίνουν στο κόμμα και στις επιτροπές αλληλεγγύης. Εδώ λέει ένας τηλεθεατής, έγινε εθνικιστής λόγω του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως, που το ξέχασα, για τη Χρυσή Αυγή. Εσείς πιστεύετε ότι η ψήφος στη Χρυσή Αυγή είναι συνειδητή ή είναι ψήφος αντίδρασης? Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο του μέρος είναι ψήφος αντίδρασης, αγανάκτηση όπως. Και είναι και έλλειμμα και δικό μας. Γιατί νέα παιδιά στα σχολεία, για παράδειγμα, γίνονται οπαδοί της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Έχουμε ευθύνες και εμείς. Γιατί το φασισμό, ξέρεις, πρέπει να τον μελετήσεις. Έτσι έλεγε και ο Μπρέχτ. Αλλά όχι μοναχά αυτό. Δεν αντιμετωπίζεται με το να κλείσεις τον Μιχαλολιάκο μοναχά. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μισώ τις φυλακές, γιατί έτυχε να περάσω από τέτοιες καταστάσεις στο σπουδαστικό της ασφάλειας. Όμως, εκείνο το βράδυ που είδα τους Χρυσαυγίτες με τις αλυσίδες, για να είμαι ειλικρινής, λιγάκι το ψιλοευχαριστήθηκα. Α, το ευχαριστηθήκατε αυτό. Ναι, ναι. Εγώ είμαι ειλικρινής άνθρωπος. Το λέω. Όμως, πιστεύω ότι δεν αντιμετωπίζεται η Χρυσή Αυγή με το να κλείσει την ηγεσία της στη φυλακή. Είναι ένα γεροκτύπημα. Ο φασισμός αντιμετωπίζεται στους χώρους δουλειάς, στα σχολιά, στα πανεπιστήμια, στον χώρο της εργασίας, στο γήπεδο. Να οργανωθούν οπαδοί που να είναι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες, αλλά να είναι και αντιφασίστες. Δεν μπορεί τα γήπεδα να έχουμε μια αντιπαράθεση που να καταντάει στο τέλος με τον ναζιστικό χαιρετισμό. Σε μια χώρα που τον ναζισμό, όχι μόνο στα Καλάβρητα, δεν υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που να μην έχει μαρτυρήσει στην κατοχή. Λέει τηλεθεατής τώρα, και αυτό που λέγατε, αμέσως είδε το σχόλιο, μαζί με πολλά άλλα, ότι εάν για παράδειγμα πάτε βράδυ, απευθύνεται προς εσάς, αν έρθετε βράδυ στην περιοχή όπως τα Πατήσια, λέει εδώ. Όχι, θα σου πω εγώ στον Άγιο Παντελέμωνα, γιατί μένω στην Ηπείρου. Μένετε εκεί. Νεοφύτου μεταξύ. Θα ψηφίζατε, λέει, και εσείς Χρυσή Αυγή. Λόγω μεταναστευτικού. Όχι, δα. Έτσι σχολιάζει ο τηλεθεατής. Να σου πω και κάτι για το μεταναστευτικό, που έχει γίνεται πολλή συζήτηση. Ναι, θα πάμε και εκεί, αλλά αφού ήρθε. Οπότε νομίζει εσύ. Α, το συζητήσουμε. Γιατί είναι απάτη αυτό το πράγμα. Καταρχά, ποιοι οδήγησαν ώστε να έχουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών. Έτσι. Εγώ δεν λέω λάθρο μεταναστών, γιατί το λάθρο, το λαθρέο, λαθρέα είναι τα ποτά και τα τσιγάρα. Οι ανθρώπινες ψυχές και οι ανθρώπινες υπάρξεις δεν είναι ποτέ λαθρέες. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε η χώρα, η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία και η Ιρλανδία, που έχει ένα μεγάλο μέρος της εκτός Ελλάδας. Πολλοί Έλληνες στη δεκαετία του 30 έφυγαν για την ξενιτιά. Δεκαετία του 50 μετά τον εμφύλιο έγιναν και αυτοί παράνομοι μετανάστες ή πηγαίναν μετανάστες στα δουλεμπόρια της Αμερικής και του Βελγίου. Προτάσεις, αλλά, κύριε Κρυμικύρη, πώς η πρότασή μας είναι η εξής. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει το Δουβλίνο 2. Δηλαδή, ακριβώς καταγγελία του Δουβλίνο 2. Μάλιστα. Πρώτο στοιχείο της πρότασης. Έχουμε γίνει ένα αντεπόζιτο με ανθρώπινες ψυχές αυτή τη στιγμή. Αυτοί έρχονται, είναι όπως τα αποδημητικά, όταν έχεις τη χώρα σου πόλεμο, στη Συρία, τώρα. Οι Σύριοι ήταν ζήτημα να ήταν το 10% του πληθυσμού της Συρίας εκτός Συρίας. Τώρα έχει φτάσει να είναι το 40%, γιατί έχουμε πόλεμο. Όταν υπάρχει πόλεμος, όταν υπάρχει φτώχεια, όταν υπάρχει πείνα, θα έρθουν εκεί που υπάρχει. Ωραία, θα σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Αυτή τη στιγμή, επειδή το γνωρίζω το μεταναστευτικό και έχω ασχοληθεί και έχω και σεμινάρια κάνει γι' αυτό. Εσείς τι πιστεύετε, με συγχωρείτε δηλαδή. Η ερώτησή μου από το ρεπορτάζ σας στο μεταφέρω.
Υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που δεν δέχονται μετανάστες. Και αυτό είναι αλήθεια. Ξέρεις ποιες χώρες? Ας πούμε, θα αυτές πω... που δεν έχουν σύνορα με τις χώρες, ναι, που παράγεται η μετανάστευση. Αλλά επειδή να μου πει η Αυστρία ότι δεν δέχομαι τους μετανάστες. Είναι ευρωπαϊκό το θέμα, συμφωνείτε? Ακριβώς. Για την αντιμετώπιση των μετανάστων. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Άρα λοιπόν εσείς θα πείτε στην Ευρώπη, στην κυρία Ελλάδο, κυρία Μάλστρομ, ναι, που είναι υπεύθυνη για τους μετανάστες, ναι, εάν δεν τους. Τους αφήσει τους ανθρώπους να έρθουν σε όποια χώρα θέλουν, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι οι μετανάστες δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν θα τους πω αυτό. Ένα λεπτό. Η διαφορά μας, με συγχωρείς, ποιότητας. Ξέρεις πώς αντιμετωπίζεται η παράνομη μετανάστευση? Με το να κάνεις πολιτικές στις χώρες παραγωγής της μετανάστευσης. Και όχι στις χώρες υποδοχής. Μα άμα ο μετανάστης θέλει να πάει στην Ελλάδα ή στη Γερμανία και δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Όταν κάνουμε. Συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ναι. Όταν κάνουμε επενδύσεις, να δούμε. Τελικά, στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, Αλγερία, Αίγυπτο, στην Αφρική, στην Ασία, δεν μπορεί να έχουμε λογικές απεικιοκρατικές, νεοαπεικιοκρατικές, να παίρνουμε τον πλούτο από αυτές τις χώρες και μετά να του λέμε πεινάς, δεν πειράζει, κάτσε εκεί να ψωφίσεις από την πείνα. Αυτός είναι σαν τα αποδημητικά πτηνά, θα σου έρθει εδώ, γιατί πεινάει. Ναι, αλλά δεν βρει. Μπορεί να μην θέλει να μείνει. Συγγνώμη, στην Ελλάδα. Χώρες, στην Ιταλία, συγγνώμη, που έχει ένα κράτος πιο οργανωμένο. Ναι, βουλιά, στην Παντελερία κάθε τόσο βουλιάζουν. Ναι, στη Γαλλία, στην Ισπανία τι γίνεται? Όπου και υπάρχουν σύνορα. Αλλά άλλο σας λέω. Με συγχωρείς τώρα, η Σουηδία είναι και εξασφαλής. Να θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Να θέλει να πάει στην Ιταλία, να θέλει να πάει στη Γερμανία. Γι' αυτό είπαμε εμείς να τους δοθούν και χαρτιά. Α, μπράβο. Και να μπορέσουν. Αλλά ξέρετε τι κάνει η Ιταλία? Όποιο μετανάστη πιάσει και έρχεται από την Ελλάδα, ναι, το ξαναφορτώνει και το ξαναγυρίζει το εδώ. Το ξέρω. Και είναι παρκαρισμένο στην Πάτρα. Άρα εσείς θα πάτε στην Ευρώπη και θα τους πείτε συγκεκριμένα πράγματα. Καταγγελία Δουβλίνου 2. Αυτό είναι το βασικότερο. Μένω σε αυτό για να τελειώσω με την εξής ερώτηση. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ναι, ούτε με σύνορα και ένα στρατιώτη να βάζεις κάθε ένα μέτρο, αυτοί θα σκάψουν κάτω από την Ελλάδα. Άρα είστε κατά της Frontex. Είμαι κατά το να βάζεις σηματοπλέγματα και φράχτες. Frontex. Δεν κάνεις τίποτα. Frontex. Και στο Frontex. Μάλιστα. Πρέπει να πάρθουν μέτρα. Και τα μέτρα είναι οικονομικά. Δεν είναι ανθρωποκτονικά. Να φτιάξεις δουλειές στο Πακιστάν για να μην σου έρθουν οι Πακιστάνοι εδώ. Θέλω να απαντήσετε και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσετε μια απάντηση στον κόσμο που μας παρακολουθεί για τον πλούτο, σε εισαγωγικά το βάζω. Επειδή πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα απόθεν έσχης πολλών πολιτικών. Έχω τη δυνατότητα να αρχίσω να διαβάζω από δικά σας στελέχη, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για καταθέσεις. Εδώ βλέπω συγκεκριμένο στέλεχος, καταθέσεις 563.000 ευρώ. Ονόμασέ του. Δεν είπε κανείς ότι ο πλούτος είναι κακός, αλλά θέλω να δώσετε μία απάντηση, γιατί σήμερα με πολλούς που μίλησα μου είπαν ρώτα αυτό, γιατί έχει προκύψει ένα θέμα τώρα. Βεβαίως, το ξέρω. Πώς συνδυάζεται το δικό σας το κόμμα με τις δικές σας τις προτάσεις και με την υπεράσπιση του φτωχού, με το να υπάρχουν στελέχη τα οποία έχουν 500.000 ευρώ κατάθεσης? Μάλιστα. Αυτή την απάντηση μου. Ποτέ η αριστερά. Δεν λέω ονόματα. Ποτέ μπορεί η αριστερά, να τα βρει όποιος θέλει τα ποτέ ονόματα. Ποτέ η αριστερά, απλά, φίλε μου, δεν έχει την αντίληψη ότι ο αριστερός πρέπει να είναι και παίρνεις. Μάλιστα. Ποτέ. Μην το λέτε σε μένα, και στους τηλεθεατές. Μα εννοείται, το λέω σε σένα, το λέω σε σένα για να τα ακούσει ο τηλεθεατής. Δηλαδή, η εξαθλίωση είναι ο χειρότερος εχθρός. Η εξαθλίωση του κόσμου. Το Λούμπεν προλεταριάτο ήταν εχθρός του προλεταριάτου, τώρα μια και το αναφέρουμε. Και ο Μάρξ, όπως και ο Έγγελς, ήταν από εύπορη οικογένεια. Και είπαν και το περίφημο ότι υπάρχουν και αστεί που μπορεί να σου πουλήσουν ακόμα και το σκηνί με τους οποίους θα τους κρεμάσεις. Τι θέλω να πω? Ότι εάν ορισμένα στελέχη μας, γιατί υπάρχουν και στελέχη μας και η μεγάλη τους πλειοψηφία που μπήκαν τώρα στη Βουλή, γιατί εγώ εκείνο που θα μετρήσω, ξέρετε ποιο είναι, πώς μπήκαν στη Βουλή και πώς θα φύγουν από τη Βουλή όταν θα φύγουν. Αν μπήκαν με 10 και φύγουν με 100, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, θα είναι τρομερό πρόβλημα. Αν μπήκαν με 500 και θα φύγουν με 495 ή 550, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καταρχάς, με το πόθεν έσχες, αν και εγώ θέλω το πόθεν περισσότερο, όχι το έσχες, δηλαδή αυτό που έχεις, αλλά που το βρήκες αυτό που έχεις, να ψάξει περισσότερο η Βουλή. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό, κανένας δεν μπόρεσε να πει
ότι έχουμε μια παράνομη, ένα παράνομο πλουτισμό. Μα για το φίλο μου και σύντροφό μου τον Ευκλήδη τον Τζακαλώτο, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να μιλήσω. Και για το φίλο μου το Σταθάκη και σύντροφό μου το Σταθάκη. Και για το σύντροφό μου τον Τζουκαλά. Γιατί για όλους τους άλλους δεν υπήρχε πρόβλημα πλουτισμού ή τρελού πλουτισμού. Έτσι δεν είναι? Το όμως, λέω περισσότερο γιατί όταν ο λαός για κοιτάει ένα άνθρωπος αυτό, 25 και 30 ακίνητα. Καταλαβαίνετε? Με συγχωρείς, ξέρεις υπάρχει κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που να έχει 25-30 ακίνητα? Θα σας διαβάσω. Εγώ σου ονόμασα τα τρία ονόματα που έγινε ολόκληρη συζήτηση. Mm-hmm. Ενώ εσύ δεν το ανέφερες καν. Ναι, που θα με βόλευε. Κάποιοι. Αλλά σου λέω. Δηλαδή ότι τα 19 ακίνητα είναι λίγα. Ποια είναι 19 ακίνητα, τι νος? Υπάρχει συγκεκριμένος βουλευτής. Ας το διαβάσω. Όχι. Είναι δημοσίευμα έγκυρο. Λοιπόν, για να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Λέω το εξής. Πρώτον, πώς μπαίνεις στη Βουλή και πώς βγαίνεις από τη Βουλή. Αν μπαίνεις στη Βουλή σαν λιάπης και βγαίνεις από τη Βουλή σαν λιάπης, ο οποίος μάλιστα δεν δηλώνει και έχεις και τις πινακίδες και μετά πηγαίνεις στη, πού πήγε, στην Κουάλα Λουμπούρ, δεν ξέρω πού, σε για ποιο μέρος. Λιάπη, λέτε, είναι ένα, για το λιάπη, ναι, ναι, είναι ένα πρόβλημα. Όμως, το τελευταίο που έχω να σου πω και που λέμε σε όλους τους βουλευτές μας, πρέπει όλοι μας και σε όλα μας τα στελέχη να προσέχουμε και την περπατησιά μας. Δηλαδή, το να έχεις αποταμίευση άμα είσαι καθηγητής πανεπιστημίου, είσαι γιατρός ή είσαι δικηγόρος, το να έχεις 100 και 200 χιλιάδες ευρώ. Θα μου πεις, ρε κύριε, εδώ τώρα υπάρχει κόσμος που δεν έχει να φάει. Είναι και αυτή η πραγματικότητα. Όμως, αν θα τα επενδύσεις και πώς θα τα διαχειριστείς, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός. Δεν φτάνει η γυναίκα του Κέσσαρα να δηλώνει ότι είναι μη πόρνη. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να το αποδεικνύει καθημερινά. Και σας πληροφορώ, η διαφορετικότητα της αριστεράς για τον οποιονδήποτε, και θα ονομάσω κανένα σύντροφό μου, διότι και αυτοί οι οποίοι χτυπιούνται με έναν τρόπο απαράδεκτο, όπως ο σύντροφος ο Τσακαλώτος, όπως ο σύντροφος ο Σταθάκης και δεν ξέρω ποιος άλλος αυτές τις μέρες, δεν χτυπιούνται για τον προσωπικό τους πλούτο, γιατί δεν έκαναν κανένα πλουτισμό παράνομο. Χτυπιούνται γιατί είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, για να πούμε όλοι τα ίδια είναι. Όμως, όμως λέω εγώ, εμείς θα επιδιώξουμε υπερπατησιά που θα κάνει το κάθε στέλεχός μας να είναι περπατησιά τέτοια που να μην δημιουργεί πρόκληση για τον κόσμο της εργασίας που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε. Εμείς είμαστε μια δύναμη της εργατιάς, της μικρομεσαίας αγροτιάς. Δεν μπορεί να είμαστε μια δύναμη που θα εκφράσει τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Αυτό μπορεί να το κάνουν άλλοι. Και το κάνουν πολύ καλά μέχρι τώρα. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω και σου δώσα μια απάντηση για αυτό. Δώσατε απάντηση φυσικά και στον κόσμο που ρωτάει. Πριν κλείσω, νομίζω ότι έχει απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Στέλνει κάποιος, είστε κατά του μνημονίου, πώς γίνεται να μείνουμε όμως στο ευρώ? Νομίζω ότι την απαντήσαμε αυτή. Στην αρχή, αν παρακολουθήσετε, απευθύνουμε στο συγκεκριμένο τηλεθεατή την εκπομπή από την αρχή που θα ανέβει στο YouTube φυσικά σήμερα. Θα καταλάβετε και τη θέση του κύριου Πρημικύρη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια. Δεν το φανταζόμουν στην αρχή ότι θα ήταν τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και μπορούμε να τη συνεχίσουμε και άλλη μια ώρα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλές. Είναι τουλάχιστον 30 οι ερωτήσεις και δεν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι φάνηκα λιγάκι χρήσιμος. Ακούστηκαν απόψεις και ερωτήσεις τηλεθεατών που αυτό έχει σημασία, γιατί αυτό κάνουμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Ουσιαστικά φέρνουμε τον πολίτη κοντά στο στέλεχο, στον πολιτικό, στον βουλευτή. Αυτό είναι ένα καλός βηματισμός της δημοσιογραφίας. Να είστε καλά. Εγώ απεχθάνω με τη δημοκρασία, την δημοσιογραφία. Δεν έχω πρόβλημα να σου το πω. Τον πρεντεντέριδον. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας από τη σελίδα μας στο Facebook. Έχω θέμα Official, όπου εκεί βλέπετε και όλες τις εκπομπές με όλους οι οποίοι έχουν περάσει εδώ από αυτό το τραπέζι. Φυσικά το Twitter της εκπομπής μας, αλλά και το email μας. Έχω θέμα 2011, papaki@gmail.com. Καλό σας απόγευμα, για χαρά.